Φίλες και φίλοι χαίρετε, έχουμε θεματάρα και ευχαριστώ πολύ το φίλο που την έθεσε σε σχόλιο αυτή τη θεματάρα. Είπαμε ότι αφορμή για νέα βίντεο παίρνω είτε από επιστολές που έρχονται στο email μου από όσους βρίσκονται στο τρίτο και τέταρτο επίπεδο της συμμετοχής είτε από ενδιαφέροντα σχόλια τα οποία θέτουν ζητήματα που δεν έχουμε ε, αναλύσει σε βίντεο. Λοιπόν, καταρχά, είμαι η Θεκλαπετρίδου, αυτό εδώ είναι το ψυχοεκπαιδευτικό μας κανάλι στο YouTube αν δεν το πράξατε ήδη, πατήστε το κουμπί για εγγραφή, βαρέστε και εκείνο το καμπανάκι για να σας έρχονται ειδοποιήσει. Και αν σας αρέσει το βίντεο, πατήστε like, μοιραστείτε το με φίλους σας στα κοινωνικά δίκτυα και βοηθήστε στην προσπάθεια που κάνουμε σε αυτό το ψυχοεκπαιδευτικό κανάλι να πληθύνουμε, να φτάσουμε τους 100.000 συνδρομητές, ώστε να ξεκλειδώσουμε και άλλα προνόμια και να πάει το ψυχοεκπαιδευτικό μήνυμα σε όσο το δυνατόν περισσότερα αύτια. Λοιπόν, κάτω από το βίντεο με τίτλο «Δυο συνεξαρτώμενοι μαζί τι σχέση κάνουν» ένα εξαιρετικά χρήσιμο ερώτημα. Καλησπέρα Θέκλα μας. Θα ήθελα να κάνω μια ερώτηση σχετικά με το θέμα «Συνεξαρτώμενος ή ευάλωτος ναυκισιστής» Λοιπόν, συνεξαρτώμενος, για όσους έχετε πέσει τυχαία σε αυτό το βίντεο και δεν έχετε δει προηγούμενα βίντεο, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει συνεξαρτητικό τρόπο δεσίματος ο οποίος έχει χαμηλή αυτοεκτίμηση και έτερο προσδιορίζεται, έτερο καθορίζεται από το τέρι του σε μία σχέση. Ένας άνθρωπος ο οποίος νιώθει ότι δεν αξίζει να αγαπηθεί, δεν αξίζει να είναι καλά, αν δεν βρίσκεται υπηρετών ή υπηρετούσα σε μία σχέση. Οι άνθρωποι που αναπτύσσουν συνεξάρτηση μπαίνουν σε σχέσεις με ανθρώπους οι οποίοι δεν είναι δοτικοί μαζί του, οι οποίοι δεν είναι θερμοί, δεν είναι τρυφεροί, δεν είναι αγαπητικοί. Μπαίνουν σε σχέσει συνήθω με ανθρώπου οι οποίοι έχουν αρκισιστικό στυλ προσωπικότητα και γίνονται τα πάντα για τον ή τη σύντροφό του και ανέχονται κακοποιητικέ συμπεριφορέ προκειμένου να μην χάσουν το τέρμα. Οι συνεξαρτόμενοι είναι στην ουσία θύματα κακοποιητικών ανθρώπων. Και οι ναρκισιστές είναι θύτες. Δηλαδή είναι άνθρωποι οι οποίοι χρησιμοποιούν τους άλλους ανθρώπους, τους εκμεταλλεύονται επειδή στην ουσία είναι πνευματικά, ψυχικά, συναισθηματικά τεμπέλιδες και δεν θέλουν να κάνουν δουλειά με τον εαυτό τους. Λοιπόν, οι ευάλωτοι ναρκισιστές ή κρυφοναρκισιστές, σας παραπέμπω στο πέμπτο επεισόδιο του podcast για τον ναρκισισμό, όπου τα είπαμε εκεί πέρα έτσι στη σειρά, με πολλέ πληροφορίε και είναι ωραία δομημένο εκείνο το επεισόδιο, θα το βάλω και στην περιγραφή αυτού του βίντεο. Οι ευάλωτοι ναρκιστέ ή κρυφοναρκιστέ είναι άνθρωποι οι οποίοι προσποιούνται του ευαισθητούληδε, προσποιούνται του καλού ανθρώπου, μπορεί να λένε κιόλα ότι είναι συνεξαρτώμενοι, ενώ στην ουσία υποδόρια, υπόγεια, ύπουλα κρύβουν άκρατο ναρκισμό. Λοιπόν. Θα ήθελα να κάνω μια ερώτηση σχετικά με το θέμα συνεξαρτόμενος ή ευάλωτος νάρκισος. Ένας άνθρωπος ο οποίος είχε αρκετά κακοποιητικές συμπεριφορές προς τον σύντροφό του, αλλά και ναρκισιστικά χαρακτηριστικά, όπως για παράδειγμα συναισθηματική κακοποίηση, αποστέρηση σεξ, επιδιδευμένη πρόκληση ζήλιας, έλεγχο της εξουσίας στη σχέση, το οποίο ίσως μπορούμε να το αναφέρουμε ως δικαιωματισμό, χρήση ουσιών, μαριγουάνα κτλ. Επικριτικότητα, δυσκολία ανάληψη ευθύνη, γκάζ λάιτινγκ, αλλά παράλληλα μπαίνει στη διαδικασία ψυχοθεραπεία και αρχίζει να χρησιμοποιεί όρου ψυχολογία και να αναγνωρίζει σε σύντομο χρονικό διάστημα κακοποιητικέ του συμπεριφορέ. Μπορεί να θεωρηθεί συνεξαρτώμενο με αντιδραστικέ συμπεριφορέ. Μπορεί ένα νάρκιστο να θεωρήσει τον εαυτό του συνεξαρτώμενο για να δικαιολογήσει μια κατάσταση. Ναι! Ναι. Ξέρω πως δεν ακούγεται το κουδούνι, αλλά το χτυπάω εγώ. Ναι. Αναφέρομαι στη δική μου περίπτωση που ο πρώην μου, με αρκετές κακοπιτικές συμπεριφορές, και εγώ ως people pleaser, δηλαδή ένας άνθρωπος που προσπαθεί συνεχώς να ευχαριστήσει τους άλλους, και σε εξαρτητικό στυλ δεσμού, έπειτα από δύο χρόνια οξίας ψυχοθεραπείας, κατάφερα να χωρίσω αυτόν τον άνθρωπο, να χωρίσω από αυτόν τον άνθρωπο και να μην είμαι επιρρεπής στι επανασυνδέσει. Γύρισε την τελευταία φορά ο πρώην μου, πολύ πρόσφατα, και μου ανέφερε ότι θεωρεί ότι είναι συνεξαρτώμενο. Και γι' αυτό φοβάται να με χάσει, για να μην βιώσει τα συναισθήματα απόρριψη που βίωσε κατά το coming out στη μητέρα του. Πρόκειται για ομόφυλο ζευγάρι. Το coming out είναι η συνθήκη εκείνη στην οποία ένα άνθρωπο λέει. Στη μητέρα του, για παράδειγμα, όπως ο πρώην αυτού του παιδιού, ξέρεις μαμά, έχω διαφορετικό ερωτικό προσανατολισμό. Πόσου χειριστικού και πονηρού μηχανισμού μπορεί να έχουν πλέον η νάρκηση σε κάθε χωρισμό, συμβαίνει όλο και κάτι καινούριο που είναι απρόσμενο. Λοιπόν, φίλε μου, welcome, join the club. Γνωρίζουμε όλοι τουλάχιστον ένα ναρκισάκι τη μαύρη οργή που λέμε στην Κύπρο. Δηλαδή, αυτό είναι τη μαύρη οργή. Δηλαδή, χάλια, ένα ναρκισάκι ε, παλιό χαρακτήρα ο οποίος κλαίγεται, αυτοθυματοποιείται και λέει παντού ότι είναι συνεξαρτόμενος. Εγώ προσωπικά γνωρίζω δεκάδες, εάν όχι εκατοντάδες τέτοιους τύπους, οι οποίοι ενώ είναι ναρκισιστές με περικεφαλαία είδη πάνε σε ψυχολόγο, ακούνε ψυχοεκπαιδευτικά βίντεο, αυτοχαρακτηρίζονται ως συνεξαρτόμενοι, Αυτοδιαγιγνώσκονται, και συνεχίζουν να κακοποιούν τους άλλους ανθρώπους βάζοντας μία ταμπέλα εδώ συνεξαρτόμενος ευαισθητούλης. Οι πράξεις μας, η συμπεριφορά μας, ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζουμε τους άλλους ανθρώπους είναι ενδεικτικά και αποδεικτικά του στυλ της προσωπικότητας μας και όχι το τι αποκαλούμε εμείς τον εαυτό μας. Γνωρίζω πολύ καλά ότι σε αυτό εδώ το κανάλι, που είναι ένα κανάλι ψυχοεκπαίδευση, το οποίο έχει δημιουργηθεί με κόπο, με πνευματικό κόπο και δικό μου και όλων εσά των 80 και πλέον, 87, 88 όπω είμαστε τώρα, συνδρομητό μου βρίσκονται σε αυτό το κανάλι, έχει δημιουργηθεί μια ψυχοεκπαιδευτική ασφαλή κοινότητα. Γνωρίζω ότι και μέσα σε αυτό το κανάλι μπαίνουν άνθρωποι ναρκισιστές, οι οποίοι παρακολουθούν τα βίντεο, ακούνε ό,τι τους συμφέρει, ακούνε μόνο αυτά που θέλουν να ακούσουν, απορρίπτουν τα υπόλοιπα και αυτοδικαιώνονται αναφέροντας και τα βίντεο. Και πολύ συχνά ταυτίζονται και με το πρόσωπό μου. Θεωρούν ότι εγώ είμαι σαν τη θέκλα. Γιατί για παράδειγμα έχω μιλήσει αρκετέ φορές για το γεγονός ότι έχω ζήτημα με τη συνεξάρτηση, το οποίο φυσικά δεν το διέγνωσα από μόνη μου το οποίο διαγνώστηκε στη ψυχοθεραπεία μου επί σειρά ετών και κάνω πολύ και χρόνια προσπάθεια για να μπορέσω να το ξεπεράσω. Νομίζω είμαι καλύτερα προς το παρόν. Αλλά θεωρούν ότι όπως η ψυχολόγος το λέει ότι είναι συνεξαρτόμενη και παρόλο που είναι δυναμικός άνθρωπος είναι συνεξαρτόμενη έτσι και εγώ Παρόλο που είμαι δυναμικός άνθρωπος, όπου λένε δυναμικός άνθρωπος βλέπε σκληρός άνθρωπος ή αδίσταχτος, Έχω δυναμικότητα, ναι. Μιλάω δυνατά, γελάω δυνατά. Μερικές φορές αντιδράω έντονα, αλλά δεν είμαι σκληρός και απάνθρωπος άνθρωπος. Κάποιοι θεωρούν ότι μπορώ να ταυτιστώ με την ψυχολόγο και να πω έχω παρόμοια προσωπικότητα και ξέρεις αυτό που σου κάνω νέγκινγκ ή αυτό που σε προσβάλλω ή αυτό που αντιδρώ ε, βία προς εσένα δεν έχει να κάνει με το ότι είμαι εναρκησιστής ή εναρκησιστή, έχει να κάνει με το ότι είμαι σαν αντιψυχολόγο, που είναι τόσο δυναμικός άνθρωπος, όμως είναι συνεξαρτώμενοι. Και έτσι αυτοί οι ίδιοι μπορεί να παρακολουθούν τα βίντεο, όπως είπα, μπορεί να αναφέρουν και παραδείγματα μέσα από τα βίντεο, ή να χρησιμοποιούν τα βίντεο ως απόδειξη της θυματοποίησής τους, ε, να κάνουν επίκληση στο συνέστημα, και να είναι σίγουροι ότι εγώ τώρα που παρακολουθώ αυτό το κανάλι είμαι σίγουρα συνεξαρτόμενη, είμαι σίγουρα συνεξαρτόμενος και είμαι θύμα των άλλων. Ήδη είναι αρχισιστές. Οπότε δεν δίνουμε τόση σημασία στα λόγια όσο στις πράξεις. Ένας άνθρωπος που γνωρίζουμε, ο οποίος αυτοχαρακτηρίζεται ως συνεξαρτόμενος, δεν είναι απαραίτητα συνεξαρτόμενο. Μπορεί να είναι και ένα ευάλωτο ναρκιστή, ένα κρυφό ναρκιστή, ο οποίο πιστεύει και ο ίδιο και προσπαθεί να πείσει και του άλλου ότι είναι συνεξαρτώμενο. Οι ναρκιστέ ζουν μέσα στο ψέμα. Λένε συνεχώ ψέματα και στον εαυτό του και στου άλλου. Γιατί δεν μπορεί αλλιώ να αντέξει την αλήθεια το ότι είσαι ένα παλιόπαιδο, ένα παλιοχαρακτήρα, κάποιο ο οποίο προσπαθεί να έχει ωφελήματα χωρίς να κοπιάσεις. Οπότε, δεν παρπατάθε στην Κύπρο, δεν περπατά. Δεν ισχύει η αυτοδιάγνωση. Δεν ισχύει. Και δεν μας ενδιαφέρει να διαγνώσουμε κάποιον. Μας ενδιαφέρει να καταλάβουμε τη δυναμική της σχέσης που έχουμε μαζί του ή μαζί της, ούτω ώστε να προστατευτούμε στην περίπτωση που αυτός ο άνθρωπος είναι κακοποιητικός. Και σίγουρα ο φίλος που έγραψε το σχόλιο πρέπει να γνωρίζει πλέον ότι μετά από δύο χρόνια οξία ψυχοθεραπεία, τα οποία του έδωσαν τη δύναμη για να μπορέσει να χωρίσει και να απομακρυνθεί από αυτόν τον τύπο, τον πρώην του, πρέπει να γνωρίζει πλέον ότι δεν έχει νόημα καν να συζητάει με αυτόν. ώστε να του πει αυτό ότι ξέρει είμαι συνεξαρτώμενο και φοβάμαι την απόρριψη και θέλω να με πάρει πίσω και γιατί. Εντάξει. Και ακόμη κι αν δεν είμαστε σίγουροι τι είναι ο άλλος, μπορούμε να είμαστε σίγουροι μετά που έχουμε κάνει τόση δουλειά με τον εαυτό μας ότι η σχέση με εκείνο το πρόσωπο δεν μου κάνει καλό. Ότι αυτό το πρόσωπο δεν λειτουργεί απέναντί μου επικοδομητικά. Δεν είναι θετικός αυτός ο άνθρωπος με μένα. Το να είμαι εγώ με αυτόν τον άνθρωπο μου κάνει κακό, οπότε το κόβω και πάω no contact, total no contact. Σαν να είναι ένας εχθρός μου ο πρώην ή η πρώην που μου έχει ψήσει το ψάρι στα χείλη. Δεν νοείται να είμαστε ψυχοεκπαιδευόμενοι άνθρωποι, να έχουμε κάνει τόση δουλειά με τον εαυτό μας, να έχουμε κάνει ψυχοθεραπεία και ακόμη να αφήνουμε παραθυράκια για επανασυνδέσεις ή επανεμφανίσεις ως, ως, ως guest star του κάθε ναρκισιστή που είχαμε βάλει παλιότερα στη ζωή μα. Να πάρουμε τον εαυτό μας τα σοβαρά. Θέλουμε να είμαστε καλά, κόβουμε όλες τις επαφές. Total no contact. Πλήρε no contact με κακοποιητικού προηγούμενου και προηγόμενε. Ε, Έλεω. Ξεκινάμε από εκεί τουλάχιστον. Εδώ κάνουμε ολόκληρη συζήτηση για το πόσο δύσκολο είναι να πάμε no contact με γονεί και συγγενεί. Και καθόμαστε ακόμη κάποιοι και αφήνουμε χώρο για να κάνει μια guest εμφάνιση ο κάθε ναρκιστή που μα θυμήθηκε για να πάρει λίγη ναρκιστική τροφοδοσία και παροχή. Ε, όχι. Η αυτοδιάγνωση δεν ισχύει. Θα χαρώ στα σχόλια να διαβάσω αν είχατε παρόμοιε εμπειρίε με ναρκιστέ της ζωή σα, οι οποίοι παρουσιάζονταν ω θύματα συνεξαρτώμενοι και έπαιρναν και θεραπεία γι' αυτό. Δεν ξέρω τώρα ο ή ψυχολόγο του πού θα χρειαστεί να πάνε για να θεραπευτούν μετά από αυτέ τι συναντήσει. Σα υπενθυμίζω και ένα βίντεο που είχαμε κάνει, έτσι, ένα impromptu live που έλεγε Μη στέλνετε του ναρκιστέ στο ψυχολόγο, θα του στέλνετε στο καλό. Σα αγαπώ, φιλιά.